Και όταν μας είδατε στα έδρανα στις Βουλή να τρέχουμε εκεί στα γραφεία, ήρθατε από πίσω ασπέροντας να μην πείτε ότι το κάναμε εμείς. Που η εταιρεία θα είχε τελειώσει τώρα μετά από τρεις χρονιές αρνητική απόδοση. Το ξέρετε πολύ καλά. Να απαντήσω και γι' αυτό. Όχι, δεν απαντήσω και γι' αυτό. Πάμε κοκορομαϊκή τώρα. Θα πω ένα θέμα που ρωτάτε αν κατά πόσο ρόλο παίζει. Δεν ξέρω γιατί το ρωτάτε τώρα, θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω όμως, δεν είναι θέμα πολιτικής. Έχουμε συζητήσει εδώ πέρα επανειλημμένως και επί των ημερών σας ποιες ευθύνες έχουν οι ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν στην κληροπραξία. Το έχουμε πει επανειλημμένως με τους νομικούς ότι είναι σαν ομόρυφα μέλη και ευθύνονται κατά 100%. Έτσι δεν είναι. Ανεξάρτητα αν έχουμε εμείς το 16 και οι συνέτεροι έχουν το 84. Είναι δεδομένο. Τυχόν πρόβλημα σοβαρό της κτηνοπραξίας με την ήδη υπάρχουσα κατάσταση σαν ανώνυμη εταιρεία όμως σαν μέτοχος της κτηνοπραξίας έχουμε την ευθύνη του 100%. Δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το άκουτε. Από την Ορκωτό τι περιμένετε να σας πει αυτό το πράγμα. Το έχουμε πει εδώ πέρα και το έχουμε νομικήσει κατά κάποιον. Το έχουμε πει επαλημένως όσο γίνεται πιο εκτεταμένα. Περιμένετε την Ορκωτό να σας πει τι, αν έκαιρνε, ναι, έχουμε ευθύνη, σας το λέω εγώ. Δεν χρειάζεται να σας το πει η Ορκωτός, δεν χρειάζεται να σας πει η Ορκωτός, δεν σας πει η Ορκωτός. Αυτό είναι νομικήστικο το θέμα και δεν είναι οικονομικήστικο το θέμα. Δεν είναι κάποιο οικονομικό, είναι καθαρά νομικό. Κύριε Τζοάνο, έχω κάποιο λάθος. Στην απάντηση, γιατί εντάξει, ούτε εγώ είμαι μόνο νομικός, αλλά δεν είναι. Ο Ορκωτός, αν θέλετε κάποιο οικονομικό στοιχείο να σας πει για την ανώνυμη εταιρεία, πολύ ευχαρίστω εδώ είναι να σας απαντήσει. Αλλά για ένα θέμα που αφορά την κοινοπραξία, και είναι νομικά καθαρά, ναι, τυχόν πρόβλημα της κοινοπραξίας έρχεται στους ώμους μας. Είναι καθαρά αυτό το πράγμα. Μα το λέω ότι είναι καθαρό, είναι νομικό το θέμα. Δεν είναι οικονομικό το θέμα. Προσπαθούμε και βοηθάμε την κατάσταση να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ένα και ένα κάνω δύο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Άλλο θέμα ρωτήσατε και κάποιο άλλο κύριο λογοθέτη, αν είναι να σας απαντήσω. Αν κάτι άλλο δηλαδή. Και προς Θεού δεν λέω να πάρω το λόγο από την Ορκωτό. Λέω επειδή δεν είναι οικονομικό το θέμα. Η Ορκωτό θα απαντήσει για τα οικονομικά. Το ότι η εταιρεία, η ανώνυμη εταιρεία κάνει μια προσπάθεια να επιβιώσει, κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια του χρόνου, λέω τεράστια προσπάθεια να φτάσουμε στο σημείο 0, είναι μια πεποίθηση που προσπαθούμε και όταν λέω έσοδα-έξοδα να φτάσουμε στο 0. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα που έχουν έσοδα φέτος που έχουν μια αύξηση του 33%. Επιχειρήσεις. Μια δημοτική επιχείρηση. Δεν νομίζω. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά σε τι καταστάσεις ζούμε και προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Ναι, οι οφειλές μας δεν θα βγουν από το λουτάκι θερμασπά. Δεν μπορούν σε αυτό το σημείο που είμαστε αυτή τη στιγμή να φτάσουμε να ξεπληρώσουμε παλιές οφειλές. Είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να φτάσουμε στο σημείο 0, αν και θεωρώ ότι αν παίρναμε και το minimum guarantee, είναι αλήθεια ότι θα μας βοηθούσε πάρα πολλά. Αν φτάσουμε στο σημείο 0 και παίρνουμε το minimum guarantee, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε και τους οφειλέτες μας. Νομίζω μπορούμε και άνετα. Έτσι πιστεύω. Κύριε Πέτρου, επειδή μιλάτε οικονομικά για τις αποσβέσεις, ποιο είναι το πρόβλημα σε μια εταιρεία εάν δεν βάλει τις αποσβέσεις, γιατί το λέτε και με έντονο τρόπο μπορείτε να μου απαντήσετε. Δεν βάλαμε τις αποσβέσεις. Ναι, δεν τις βάλαμε. Μπορείτε να μου πείτε εσείς, επειδή το λέτε και με στόχο, ποια είναι το μειονέκτημα ότι δεν βάλαμε αποσβέσεις. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Όχι, όχι, εσάς θέλω, εσείς κάνετε την ερώτηση. Την Ορκωτή, βεβαίως. Είπατε δεν βάλατε και τις αποσβέσεις. Μπορείτε, σας ρωτάω. Ναι, δεν τις βάλαμε τις αποσβέσεις. Για απαντήστε μου, ποιο είναι το μειονέκτημα ότι δεν βάλαμε τις αποσβέσεις. Σας ρωτάω. Γιατί πλασματική οικονομία, γιατί πλασματική οικονομία. Λέω, ποια είναι η πλασματική οικονομία. Όταν έχουμε ένα κτίριο με την πραγματική του αξία εδώ και 6 χρόνια, χωρίς να γίνει τη σόκο στις αποσβέσεις ανά έτος, και ξαναπαρουσιάζουμε τη σόκο ακόμα στο
παρουσιάζουμε. Πού το λέει αυτό, ποια φιλοσοφία, οικονομική φιλοσοφία σας το λέει αυτό που το λέτε. Αφήστε την Ορκωτό. Εγώ ρωτώ εσάς το θείτε το θέμα. Δεν το έδεσε η Ορκωτός. Την Ορκωτό μπορώ να τη ρωτήσω για άλλα θέματα. Εσάς λέω. Εγώ λέω εσάς ρωτάω. Αφήστε με να το ρωτήσει. Γιατί επειδή έχω πολλές επιχειρήσεις και σε πάρα πολλές επιχειρήσεις δεν κάνουμε αποζητήσεις. Βεβαίως. Είναι μια πρακτική οικονομική. Είτε να κάνεις είτε να μην κάνεις. Για διαφόρους λόγους. Εσείς όμως που βρίσκεται το πρόβλημα ότι δεν γίνεται η αποζητήση. Στη λογική της δημιουργικής λογιστικής που ανάφερε. Τι είπατε. Αυτό εντάσσεται στη λογική της δημιουργικής λογιστικής που ανάφερε. Βεβαίως εντάσσεται με την άποψη του κάθε επιχειρηματία. Ο κάθε επιχειρηματία, όχι μα επειδή μου το λέτε γι' αυτό, όχι εσάς δεν καταλαβαίνω. Γιατί απευθύνεστε με αυτόν τον τρόπο σε μένα. Γιατί ρωτάω, γιατί ποιο είναι το πρόβλημα που το θέτεται και τόσο πολύ έντονα. Είναι λάθος να αρχίσει. Τι να λέμε. Κάποια οικονομικά δεν ξέρω, δεν εντάξει. Είναι η Ορκωτή η πρόεδρε. Κάπω πώ γίνεται εδώ πέρα, μπορεί να μα το ξεπιαλύσει. Και εμεί δεν ξέρουμε. Αν δεν ρωτήσει, θα ρίξουμε τι ερωτήσει μα. Κάπω τώρα.